Θεέ μου, πιστεύω εσέ, πλην δυνάμωσέ μου την πίστη, ελπίζω εσέ, αλλά κάμε βεβαίαν την ελπίδα μου. Σε αγαπώ, αλλά πολλαπλασίασε την προσέη αγάπη μου, μετανοώ δια της αμαρτίας μου, αλλά αύξησε μου τη μετάνοια. Θεέ μου, σε λατρεύω, διότι εσύ είσαι η πρώτη μου αρχή, σε ποθώ, διότι εσύ είσαι το έσχατον τέλος μου. Σε ευχαριστώ, διότι εσύ είσαι ο αιώνιος ευεργέτης μου. Σε επικαλούμε, διότι εσύ είσαι ο μόνος προστάτης μου. Θεέ μου, να με οδηγείς με τη σοφία σου, να με περιγορείς με το έλεό σου και να με προστατεύεις με τη δύναμή σου. Εσύ αφιερώνω τα σκέψεις μου, τα λόγια μου, τα έργα μου, τα στενοχωρίες και θλίψεις μου, ώστε εις το εξής, να μην σκέπτομαι παρά μόνο σε, να μην ομιλώ παρά μόνο δια σε, να μην εργάζομαι παρά μόνο δια σε και να μην στενοχωρούμε παρά μόνο δια σε. Κύριε, ενίσχυσον τη θέλησή μου, ώστε να θέλω εκείνο που θέλεις εσύ, διότι το θέλεις εσύ και όσο το θέλεις εσύ. Σε παρακαλώ, να φωτίσεις το νου μου, να κυριεύσεις τη θέλησή μου, να καθαρίσεις το σώμα μου και να γιάσεις τη ψυχή μου. Θεέ μου, βοήθησέ με εις την εξηλαίωση των περασμένων αμαρτιών μου, στη διόρθωση των παθών, ελαττωμάτων που με κυριεύουν και στην εργασία των αρετών που ανήκουν στη θέλησή μου. Γέμισε την καρδία μου από επιθυμία προς τις αρετάς σου, από μίσος, από στροφή προς τα λατώματά μου, από περιφρόνηση προς το κόσμο. Ήθε, Κύριε, να ενθυμούμαι να είμαι πάντοτε πειθαρχικός στους ανωτέρους μου, συμπαθητικός προς τους κατωτέρους μου, πιστός στους φίλους μου και υπηκής στους εχθρούς μου. Βοήθησό με να νικήσω την ειδονήν για μέσω της αυταπαρνήσεως, την οργήν για μέσω της πραότητος, την χλιαρότητα για μέσω του ζήλου της ευσεβίας. Μη με αφήσεις ποτέ να λησμονώ όπως ενώνω την προσοχή στις προσευχάς μου, την εγκράτεια στα γεύματά μου, την ακρίβεια στα καθήκοντά μου και την επιμονή στις αποφάσεις μου. Κύριε, έμπνευσό μου τη φροντίδα ή να έχω πάντοτε συνείδηση ευθείαν, εξωτερική εμφάνιση σεμνήν, συνομιλία οικοδομητική και συμπεριφορά κοινωνική. Ήθε απαύστος να επιμελούμε όπως υπερνικώ τη φύση, όπως ακολουθώ τη χάρη, όπως φυλάτω τον νόμο σου και όπως καθιστώ εμ' αυτόν άξιον για τη σωτηρία. Θεέ μου, δώσ' μου να εννοήσω τη μικρότητα της γης, το μεγαλείο του ουρανού, τη βραχύτητα του χρόνου και το μάκρος της αιωνιότητος. Κάμε με να ετοιμάζομαι καθημερινώς για το θάνατο, να φοβούμε την κρίση σου, να αποφεύγω τον άδειν και να επιτύχω εις το τέλος των παράδεισων. Ή να δοξάζω, υμνώ και ευλογώ εις τους απείρους αιώνας το μέγα και πανάγιο όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Π.χ. Αρχιμανδρίτης Ιωήλ Γιανακόπουλος.